Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Καλωσορίσατε εδώ στο Μαζί. Καλωσορίσατε στο Ένα Channel. Είμαστε κοντά σας όπως και κάθε απόγευμα με τα όμορφα θέματα από την τοπική, την περιφερειακή αλλά και την πανελλαδική επικαιρότητα. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε και σήμερα, Δευτέρα σήμερα, 6 Νοεμβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς θα είμαστε εδώ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με τα όμορφα θέματα που είπαμε και νωρίτερα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τα θέματα που προηγήθηκαν, με τα θέματα αυτά που είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή που πέρασε. Καθώς είχαμε πει, είχαμε μιλήσει γιατί την γιορτή Τσίπουρου που περιμένουμε να πραγματοποιηθεί στη Νέα Πέραμα του Δήμου Παγκαίου, έτσι λοιπόν και έγινε την Κυριακή, εχθές, 5 Νοεμβρίου, με μεγάλη επιτυχία και με αρκετό κόσμο να βρίσκεται σε αυτήν την πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση με τα τοπικά προϊόντα. Και βέβαια είχαν και σύμμαχο τον καλό καιρό και τις καλές καιρικές συνθήκες. Βέβαια, θα πάμε να καλησπερίσουμε και να υποδεχθούμε εδώ στην εκπομπή μας αυτή που τα μερίμνησε νομίζω όλα, την κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη, την πρόεδρο του Κοινοφελούς του Δήμου Παγκαίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Τζούλια, σε εσένα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Βλέπουμε, κυρία Χρυσαφούδη, και είδαμε και στο ρεπορτάζ του Δελτίου μας ότι είχε αρκετό κόσμο, κόσμο που πέρασε καλά, δοκίμασε το τοπικό αυτό προϊόν, το τσίπουρο της περιοχής, και βέβαια είχατε και σύμμαχο το καλό καιρό που σας βοήθησε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η γιορτή εις πέρας. Η αλήθεια αυτή είναι ότι ο καιρός ήταν σύμμαχος μαζί μας. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την παραλιακή ζώνη της Νέας Περάμου. Το χάρη και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Ήπιε τσίπουρο, δοκίμασε τα συνοδευτικά αυτού, σαρδέλες, τουρτσί, ελίτες, σουβλάκια που φτύνανε διάφοροι σύλλογοι που πλαισίωσαν την εκδήλωσή μας. Και από εκεί και πέρα χορέψαμε, τραγουδήσαμε. Μπορώ να πω ήταν μια πάρα πολύ όμορφη Κυριακή αυτή που περάσαμε. Μάλιστα. Τι ώρα ξεκινήσατε, τι ώρα τελειώσε η γιορτή, από πού είδατε κόσμο, αν είχαμε και έξω από εδώ από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας ή ήρθανε μόνο από εδώ, από τις γύρω περιοχές? Όχι, είχαμε και από τις υπόλοιπες περιοχές, από άλλες περιοχές της Ελλάδος, πέραν από την περιφερειακή μας ενότητα. Αυτό ξεκινήσαμε στις 11 το πρωί, περίπου από τις 11 το πρωί, και από εκεί και πέρα, μέχρι και μετά τις 4, είχε κόσμο στην εκδήλωση. Χόρεψε ο κόσμος, το ευχαριστήθηκε. Ήταν, σας λέω, σαν μια μεγάλη μάλλον γιορτή, όχι μικρή, που φάνηκε μικρή και μεγάλη να τη χαίρονται. Μάλιστα, και βέβαια ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης δεν είναι μόνο ο κόσμος να έρθει να περάσει καλά, αλλά και να προωθήσουμε το τοπικό προϊόν. Πιστεύετε ότι πετύχατε το στόχο σας? Ο στόχος επιτεύχθη, αυτό θεωρώ. Πέραν από ότι προωθήθηκε και διαφημίστηκε για άλλη μια φορά το τσίπουρο, το γνωστό εκεί των Ελευθερών της Νέας Περάμου. Πέραν αυτού όμως βοηθήθηκαν πάρα πολύ και οι επαγγελματίες, κυρίως στον χώρο της εστίασης. Τα καταστήματα όλο γέμισαν από τον κόσμο που μας επισκέφτηκε την Κυριακή και νομίζω ότι όλοι τελικά μείναμε ικανοποιημένοι από αυτή όλη την προσπάθεια που κάναμε. Θεωρώ ότι ναι, ο στόχος επιτεύχθη τελικά. Μάλιστα. Και βέβαια τώρα προχωράμε με τις εκδηλώσεις, κυρία Χρυσαφούδη. Προχωράμε με τις εκδηλώσεις και ακολουθούν οι γιορτές των Χριστουγέννων που έχουμε συνηθίσει από τον Δήμο Παγκαίου να μην είναι έτσι μια απλή γιορτή και μια απλή φωταγώγηση, αλλά να είναι μεγάλη γιορτή. Πρόσωλο ταχώς για τα Χριστούγεννα λοιπόν. Είμαστε φυσικά σε συζητήσεις, σε διαβουλεύσεις. Να καταλήξουμε και να σας ανακοινώσουμε φυσικά το πρόγραμμα αυτό για τις ημέρες αυτές τις γιορτινές το Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να τα δούμε και περιμένουμε να δούμε και την όμορφη φωταγώγηση του δέντρου της Ελευθερούπολης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Χρυσαφούδη. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που βάλετε τις εκδηλώσεις μας και πάνω απ' όλα όλων αυτών των κόσμων. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να παρακολουθήσουμε αυτά που βλέπουμε και στα πλάνα μας όση ώρα μιλάμε με την κυρία Χρυσαφούδη. Θα πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Η Μάμπαλτη» που πραγματοποίησε ο συνάδελφος Διογέννης Χαραλαμπίδης και θα δούμε και το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο ίδιος για εμάς. Με σύμμαχο το καλό καιρό πραγματοποιήθηκε μια ακόμη γιορτή τσίπουρου στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Αγαπητοί μου φίλοι, ακόμα η Μάμπαλτη ξεκινάει και φυσικά βρισκόμαστε στη Νέα Πέραμο. Όπου σήμερα, η μέρα Κυριακή, έχει παιδιά κάτι το οποίο το δοκιμάσουμε και εγώ πιστεύω, αλλά και ο φίλος μου ο Χάντς. Γιατί ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τσίπουρο. Γιατί τσίπουρο στην Πέραμο. Και βέβαια θα πιούμε και βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα και αυτό είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι. Διότι πραγματικά τονώνεται έτσι και
η τοπική οικονομία, που είναι πολύ σημαντικό αυτό και όχι μόνο για τα καταστήματα της εστίασης, αλλά για να γνωρίσουν τον τόπο μας. Ξέρω ότι έχουν έρθει η λεωφορεία κόσμος από την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο από το Παγκαίο, αλλά από όλη την Βόρεια Ελλάδα, την γειτονική χώρα, την Βουλγαρία. Αλλά βέβαια και ο σκοπός που γίνεται η σημερινή εκδήλωση έχει να κάνει με την ανάδειξη περισσότερο του τοπικού προϊόντος, αυτού του τσίπουρου, που σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό το μικροκλίμα που έχει ο τόπος μας, ώστε να μπορούμε να βγάζουμε αυτό το εξαιρετικό απόσταγμα, το οποίο βέβαια διατίθεται στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Δούμε το τσιπουράκι όμως κανονικά δεν κάνει και καλό και στην καρδιά και το τσίπουρο, λόγω της ημέρας. Και ποτεράκι. Το τσίπουρο κάνει καλό και το κρασί κάνει καλό, να τα λέμε με το όνομά τους. Είπα προηγουμένως εγώ πως ο τόπος σας είναι ευλογημένος, γιατί και στον Ίνο και στο τσίπουρο έχετε, θα έλεγα, μια πολύ άλλη ποικιλία στο κομμάτι αυτό. Εσύ τώρα είσαι, πώς το λέμε, αγγελιοφόρος καλών ειδήσεων, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει λίγο τη γιορτή αυτή να την μεγαλώσουμε, να την απλώσουμε. Και σκεφτόμαστε κάτι για του χρόνου, πρώτα Θεός φυσικά, να προσθέσουμε και κρασί. 11 η ώρα, λίγο να πιούμε ένα καφεδάκι, να τονωθούμε και να αρχίσουμε τα τσίπουρα, τα σουβλάκια, τα συνοδευτικά που υπάρχουν εδώ. Έτσι, ένα-ένα όλα θα γίνουν. Πάντως πρωί βλέπω και νωρίς, αλλά ο κόσμος έχει... Έχει πολύ κόσμο, έχει πολύ κόσμο, χαίρομαι πάρα πολύ, είναι ωραία ημέρα. Είναι μέρα γιορτής. Πλήθος κόσμου από τον ομό Καβάλας αλλά και εκτός επισκέφθηκαν τη γιορτή τσίπουρου για να γευτούν φυσικά το τσίπουρο της περιοχής, αλλά και όχι μόνο. Τσιπουράκι θα πιούμε σήμερα. Δεν ξέρω, θα δω. Έλα, φίλε, τσιπουράκι, λίγο τσιπουράκι. Ένα τσιπουράκι θα πιούμε. Όχι, ρε φίλε, εσύ είσαι μικρός ακόμα για τσιπουράκι. Πρώτα απ' όλα φοράς ένα παγουρίνο που δεν είναι δικό σου. Της Κατερίνας είναι. Το κατάλαβα, γιατί το ρόζ παγουρίνο εσύ δεν λέει. Μπλέση φοράς, το όνομά σου. Κυριάκος. Άρα Κυριάκο και σένα. Παντελή. Παντελής και η. Κατερίνα. Κατερίνα, άρα Κατερίνα, εσύ ντροπαλή είσαι. Καλά να περάσετε, να χορέψουμε, να πιούμε τσιπουράκι. Εννοείται, Θεογέννη, εννοείται. Σουφλάκι. Βέβαια. Το τσιπουράκι σε λίγο. Εννοείται. Θα πάμε και για το τσιπουράκι, για το χορό, θα περάσουμε ωραία. Το κοψιδάκι. Χωρίς κοψιδάκι δεν γίνεται, χωρίς μεζέ. Γιατί κάτι μου λέει πως έχεις πιει τσίπουρο. Δοκίμασες. Έχω να πιω πολύ καιρό, από χθες. Ο κόσμος να πίνει τσίπουρο. Βέβαια να πίνει το τσίπουρο. Κάνει καλό στην καρδιά. Βέβαια κάνει καλό στην καρδιά. Παραγώνει τη μηχανή, ε. Το ενόπνευμα. Ένα τσιπουράκι το μεσημέρι είναι ότι... Ακριβώς, ε. Special. Καθαρίζει τα πάντα. Τσιπουράκι δεν βλέπω. Τσιπουράκι ακόμα δεν αρχίσαμε. Όχι, ακόμα τώρα αρχίζω. Τώρα ήρθαμε την πρώτη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Δήμο και στη Δημοφέλεια για αυτή την εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός. Το τσίπουρο το δικό μας είναι πάρα πολύ καλό, είναι εξακουστό. Το τσίπουρο το βρήκαν οι καλόγεροι στο Άγιο Όρος το 14ο αιώνα. Και ιστορία. Πρέπει να πούμε και την ιστορία. Δεν ξέρω γι' αυτό. Ναι, οι καλόγεροι του Αγίου Όρους εφεύρα το τσίπουρο και φυσικά και στο Άγιο Όρος όταν πίνεις όταν σε χαιρετάνε, όταν πας σε λουκούμι και τσίπουρο σε προσφέρουν. Ένα τσιπουράκι την ημέρα κάνει καλό. Χαλαλίζει δηλαδή. Σίγουρα καλό κάνει. Όλα θέλουν μέτρο στη ζωή. Όπως και το τσίπουρο, όπως και το κρασί, όπως λέμε. Όλα παρακαλώ την κυρία Κούβαρη να ανακοινώσει τους συλλόγους που είναι σήμερα κοντά μας και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ευλογημένης, όπως προϋπόθηκε και από τον Δήμαρχο και από τους προλαλήσαντες περιοχής μας. Το χορευτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουμε. Γενικά για το Σταφύλι ήταν μια πολύ πολύ καλή χρονιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και όπως σχολιάσαμε και νωρίτερα και με την πρόεδρο του Κενεφολίου του Δήμου Παγκαίου, την κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη, και στον Δήμο Παγκαίου έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το τι ακριβώς θα γίνει με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, με τις χριστουγεννιάτικες γιορτές και την φωταγώγηση του δέντρου. Υπάρχει όμως άλλη μια περιοχή εδώ κοντά σε εμάς, υπάρχει ο Δήμος Δράμας, όπου εκεί οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για να ετοιμαστεί το μεγαλύτερο εδώ της περιοχής μας χριστουγεννιάτικο χωριό, η Ονειρούπολη της Δράμας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες του Δήμου Δράμας για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του 2023 και φυσικά οι προετοιμασίες για την Ονειρούπολη Δράμας. Και σύμφωνα με τον Δήμαρχο, κύριο Χριστόδουλο Μαμψάκο, η αρμόδια υπηρεσία έχει ξεκινήσει ήδη την τοποθέτηση της φωταγώγησης, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τους επισκέπτες της Ονειρούπολης, οι οποίοι φαίνεται πως θα είναι αρκετοί, καθώς η πληρότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες έχει φτάσει το 100%. Φυσικά, ο στολισμός όλης της πόλης έχει ξεκινήσει. Κανονικά, η υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού καθημερινά προσθέτει τα φώτα τα χριστουγεννιάτικα, αλλά έχουμε πάρει και όλες τις αποφάσεις που χρειάζονται για να ξεκινήσει η Ονειρούπολη, που για μας είναι ένας τόπος προορισμού χριστουγεννιάτικων διακοπών, αυτός ο θεσμός, και φέτος περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο.
Τι πάρα πολύ μεγάλη, σχεδόν για τις μέρες των Χριστουγέννων έχουν κλείσει όλα τα ξενοδοχεία μας. Αυτό λοιπόν μας δίνει την αίσθηση ότι θα πάει και φέτος πολύ καλά η Ονειρούπολη. Οι ετοιμασίες θα ξεκινήσουν στις 10 του μηνός. Πιστεύω ότι θα είμαστε πανέτοιμοι αρχές του Δεκεμβρίου για να ξεκινήσει στο χωριό, το μοναδικό χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία της πόλης μας. Μια Ονειρούπολη διαφορετική που θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο και θα μοιράσει χαμόγελα στα μικρά τα παιδιά. Ονειρούπολη σε συνδυασμό με το Φαλακρό θα ήταν ένας καλός προορισμός. Φυσικά, μακάρι όμως να έχουμε χιόνι. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτός ο συνδυασμός είναι σημαντικός, γιατί πάρα πολλοί τουρίστες, οι επισκέπτες που επιλέγουν τη Δράμα, θέλουν να συνδυάσουν και την Ονειρούπολη αλλά και τα χειμερινά σπορ. Και το Φαλακρό ενδείχνεται. Ονειρούπολη Δράμας, λοιπόν, 2023, με τις προετοιμασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει και φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει, καθώς η Δράμα φέτος δεν περιμένει επισκέπτες μόνο από τις γύρω περιοχές όπου πάνε οδικώς και φεύγουν, αλλά και από όλη την Ελλάδα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Χριστόδουλο Μαμψάκο, οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει διότι η πληρότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες από τώρα και μάλιστα από τις αρχές του χειμώνα είναι στο 100%. Πολλοί βέβαια δεν θα βρουν και δωμάτιο να μείνουν για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Αυτό είναι πολύ θετικό και πολύ θετικό για την οικονομία της περιοχής. Πάμε λοιπόν από την Δράμα στην Ξάνθη, όπου και εκεί έχουν ξεκινήσει τις δικές τους προετοιμασίες για την Ευχούπολη της Ξάνθης, κυρίες και κύριοι. Η Ευχούπολη τα τελευταία χρόνια ανοίγει τις πύλες του στις αρχές του Δεκέμβρη και περιμένει να υποδεχτεί μικρούς αλλά και μεγάλους. Και εκεί έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες. Έχουν ήδη τοποθετηθεί τα περίπτερα αυτά, όπου θα φιλοξενήσουν τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρα αλλά και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Πάμε να το δούμε. Μετά το τέλος του καλοκαιριού, ο Δήμος Ξάνθης έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τις γιορτές των Χριστουγέννων με την Ευχούπολη Ξάνθης να ανοίγει τις πύλες στις 10 Δεκεμβρίου με τις χριστουγεννιάτικες παιδικές παρελάσεις. Όπως την προηγούμενη χρονιά, λοιπόν, στο κέντρο της πόλης θα έχουν τοποθετηθεί τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρα αλλά και τα περίπτερα με διάφορες δράσεις για μικρούς αλλά και μεγάλους, ενώ στο σημείο θα υπάρχουν σχεδόν καθημερινά συναυλίες αλλά και χριστουγεννιάτικα θέατρα. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, όπως και ο Δήμαρχος μας Ξάνθης, ο Μανώλης ο Τσέπελης, ότι είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να κάνουμε και μια αναβάθμιση. Ξεκινάμε 10 του μηνός, 10 Δεκεμβρίου, με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και επίσης μια Χριστουγεννιάτικη Απαρέλαση, η οποία ξεκίνησε πέρσι και είχε μια πολύ μεγάλη απήχηση. Mm-hmm. Θα δούμε κάτι διαφορετικό στα σκηνή στην Κεντρική Πλατεία. Κοιτάξτε, φέτος θα βγουν δύο άρματα. Πέρσι είχε βγει το Έλκυθο του Άγιου Βασίλη και φέτος θα βγει η Άμαξα της Ταχτοπούτας, το οποίο έχουμε πάρα πολύ κόσμο από δημοτικά σχολεία και συλλόγους που θα συμμετέχουν. Καθημερινά θα έχουμε πολλές δράσεις μέσα στην Ευχούπολη, οποίες θα έχουμε μπαζάρ, θα έχουμε μπαλονοκατασκευές, θα υπάρχει face painting, χειροτεχνίες, διάφορα show, διάφορα θέατρα, τα οποία θα έχονται όλα τα δημοτικά σχολεία και θα δηλώνουν συμμετοχή μέσα στο θερινό θεατράκι μας απέναντι από το Δημαρχείο, που θα έρχονται τα παιδιά μας λίγο να περάσουν όμορφα, και καθημερινά πολλές δράσεις. Όπως είπα, πολλά μπαζάρ, θα έχουμε συναυλίες, θα έχουμε θεατράκια και επίσης 31 του μηνός, με την αλλαγή του χρόνου, θα υπάρξει ένα συγκρότημα τοπικό, το οποίο θα κάνει την αλλαγή του χρόνου και θα κερνάμε δωρεάν κρασί ζεστό σε όλους τους δημότες μας, ακόμα και τους επισκέπτες. Εύχομαι πραγματικά να έρθει ο κόσμος να περάσει όμορφα, γιατί και το χρειαζόμαστε, γιατί δεν ακούμε και κάτι ευχάριστο καθημερινά, όπως το ξέρετε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καθημερινά ο κόσμος έχει και τα προβλήματά του και θέλω να τονίσω κάτι, ότι πολλές φορές κάποια στιγμή ακούσαμε για την Ονειρούπολη. Εμείς δεν θέλουμε να αντιγράψουμε την Ονειρούπολη, γιατί η Ονειρούπολη είναι ένας θεσμός μεγάλος και πραγματικά τους εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς αυτό που κάνουμε για την Ευχούπολη μας είναι για τους δημότες της Ξάνθης και για από τα γύρω τα χωριά. Εύχομαι καλή επιτυχία, εύχομαι υγεία να έχουμε, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, και από εκεί και πέρα αυτές τις μέρες πρέπει να δώσουμε αγάπη, και γιατί αυτές τις μέρες όλοι γινόμαστε παιδιά. Ο στολισμός, ωστόσο, έχει ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού της Ξάνθης, κύριο Ηλία Ασκαρίδη, και δεν θα επικεντρωθεί μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά θα επεκταθεί και στις γύρω γειτονιές. Ήδη ο στολισμός έχει ξεκινήσει και, όπως είχαμε πει, και σε διάφορα σημεία και περισσότερα θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο στολισμό, και πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αναβάθμιση και στο στολισμό και στην Ευχούπολη.
Μετά το τέλος των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, η τωρινή διοίκηση του Δήμου Ξάνθης παραδίδει τη σκυτάλη του στη νέα διοίκηση, όπου ξεκινούν και οι προετοιμασίες για τις μεγαλύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής, όπως είναι το Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Μετά παραδίδεται σκυτάλη και στην επόμενη διοίκηση του Δήμου Ξάνθης, κυρία Σκαρίδη, με τις προετοιμασίες να ξεκινούν και για τα καρναβάλια, αλλά και για όλες τις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έρχονται στο Δήμο Ξάνθης. Πολύ σωστά. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στους καινούριους. Εμείς θέλω να είμαι ειλικρινής και ζητώ πραγματικά συγγνώμη, γιατί στα 2,5 χρόνια δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Βέβαια, ό,τι προλάβαμε και κάναμε, εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς δώσαμε ένα μικρό λιθαράκι, πιστεύω, και εύχομαι στους καινούριους να δώσουν και αυτοί κάτι περισσότερο. Καλή επιτυχία και εύχομαι, πιστεύω, ότι όμως όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, όμως, να έχουμε υγεία, και αν έχουμε υγεία, και πιστεύω και συνεννόηση, γιατί όλοι πρέπει να βοηθήσουμε για το καλό του Δήμου μας και των πολιτών μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για σήμερα, Δευτέρα 6 του μήνα. Και πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε από το κομμάτι των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που περιμένουμε να πραγματοποιηθούν. Θα πάμε στο κομμάτι της ιστορίας και θα κλεισπερίσουμε και θα υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο του μαζί τον ιστορικό ερευνητή αλλά και συνάδελφο, δημοσιογράφο, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπακοσμά. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και να πούμε και αρκετά πράγματα ιστορίας. Μια και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το χειμώνα. Να πούμε πράγματα ιστορίας και σήμερα, κύριε Παπακοσμά, θα μιλήσουμε για δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θα μιλήσουμε για την πόλη της Καβάλας και πιο συγκεκριμένα για το λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια θα πούμε και για μια γιορτή που έχουμε τις επόμενες ημέρες. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι η γιορτή που υπονοείς, που αναφέρεις, κυρία Βασιλείο, εννοείς την απόδοση τιμής όπως κάθε χρόνο στην πολεμική μας αεροπορία, η πολεμική αεροπορία. Τιμά τους προστάτες της, Αρχαγγέλους Γαβρίλ και Μιχαήλ, με γιορταστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά όπου υπάρχουν αεροδρόμια. Και εμείς εδώ έχουμε την τιμή να έχουμε αεροδρόμιο, να έχουμε το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος στην Χρυσούπολη και φυσικά να έχουμε και ένα ακόμα αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Λιδία του Αμυγδαλεώνα για μας τους παλαιότερους, όπου στο παρελθόν εκεί είχαμε τις εκδηλώσεις. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημά σου. Να ξεκινήσουμε από το λιμάνι της Καβάλας. Το λιμάνι της Καβάλας, που και αυτό συμπληρώνει σχεδόν έναν αιώνα ζωής, θεμελιώθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 1929. Και βέβαια δεν θα περίμενε ποτέ τότε στη σκέψη του ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο εθνάρχης της χώρας που θεμελίωσε το λιμάνι, την 4η Νοεμβρίου του 1929, ότι μετά από 90 και βάλε χρόνια το λιμάνι θα κατακλείζονταν από μεγάλα πλοία, από κρεαζιερόπλοια και άνθρωποι από κάθε μεριά της γης θα πατούσαν το πόδι τους στην Καβάλα, στο λιμάνι και θα επισκέπτονταν την περιοχή. Τότε λοιπόν, εκείνη την ημέρα που ήταν μια Κυριακή του Νοέμβρη του 1929, η πρώτη Κυριακή, η πόλη της Καβάλας ζούσε στους ρυθμούς της θεμελίωσης του λιμανιού. Και λέω ζούσε στους ρυθμούς γιατί για την Καβάλα οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν ιδιαίτερες καθοριστικές, ήταν ιδιαίτερα καθοριστικές, κυρίως για την εξαγωγή του καπνού. Η πόλη στην πλειοψηφία της ζούσε από τον καπνό, ήτος εργαζόμενοι στα καπνομάγαζα, εργάτες στην καπνεργασία του καπνού, είτε ως επαγγελματίες που είχαν σχέση και με την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που εργάζονταν στον καπνό, είτε ως έμποροι που εμπορεύονταν τον καπνό ή είχαν σχέση με το εμπόριο του καπνού, με την εξαγωγή και με το λιμάνι. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο το γεγονός ότι η πόλη θα αποκτούσε λιμάνι, δηλαδή στην ουσία ένα λιμανοβραχίωνα που θα προστάτευε τα πλοία και θα τα έφερνε πιο κοντά προς τη στεριά για να φορτώνουν με οποιαδήποτε, με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες το πολύτιμο αυτό προϊόν για την εποχή, προσοδοφόρο και χρυσοφόρο για την ελληνική οικονομία, τον καπνό, ήταν ένα τεράστιο γεγονός. Και η πόλη ζητούσε λιμάνι από τις αρχές του αιώνα, όταν ήταν κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τότε ο εμπορικός κόσμος, την πλειοψηφία τους Έλληνες και ξένοι, ζητούσαν να κατασκευαστεί το λιμάνι, έτσι ώστε το εμπόριο να αναπτυχθεί περισσότερο. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 3 δεκαετίες,
ώστε να φτάσουμε σε εκείνη την πολυπόθητη ημέρα, δηλαδή την 4η Νοεμβρίου του 1929, και να γίνουν τα έργα της θεμελίωσης που είχαν ξεκινήσει μερικούς μήνες πριν. Και όταν μιλάμε, κυρία Βασιλείου, για έργα την εποχή εκείνη, προφανώς θέλω να τα ονειρευτείτε, γιατί αυτό σημαίνει μέσα από τις φωτογραφίες κυρίως. Η γενιά η δική σας και ούτε και η δική μου πρόλαβε την κατασκευή τέτοιων μεγάλων έργων και με τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζονταν. Ήταν γεγονός. Γιατί ήταν γεγονός? Γιατί οι πέτρες για να φτιάξει κάποιος το λίμενο βραχίωνα μεταφέρονταν από τα νταμάρια, εκεί που γινόταν η εξόρυξη, στην περιοχή της Κυπουπόλεως, εκεί που σήμερα είναι το δικαστικό μέγαρο Καβάλας. Εκεί λοιπόν ήταν το εργοτάξιο, όπου η πέτρα γινόταν η εξόρυξή της και με φορτηγίδες, δηλαδή με μικρά πλοιάρια που είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν όγκους πέτρας, μεταφέρονταν ακριβώς απέναντι, δηλαδή στη Χερσόνησο, στην άκρη της Χερσονήσου της Παναγίας. Εκεί ήταν λοιπόν η ρίζα, εκεί από εκεί ξεκινούσε η κατασκευή του λιμενοβραχίωνα. Και αυτός ο λιμενοβραχίωνας χρειάστηκε να περάσει τουλάχιστον μία πενταετία, έτσι ώστε να κατασκευαστεί, να απλωθεί μέσα στην θάλασσα. Επαναλαμβάνω, με τις συνθήκες της εποχής εκείνης, όπου επηρεάζονταν απίστευτα με τις καιρικές συνθήκες και τα μέτρα, τα μέσα, δεν ήταν αυτά που έχουμε σήμερα. Τους γερανούς, όλα αυτά τη δυνατότητα που δίνει η μηχανική, η επιστήμη της μηχανικής, να κατασκευάσει κάποιος ένα μεγάλο έργο. Γι' αυτό λοιπόν εκείνη η θεμελίωση, εκείνο το γεγονός, η ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου, ότι η Καβάλα θα δει την οικονομία της να απογειώνεται, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση έτσι μοντέρνα, ήταν, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις λεγόμενες και την εποχή εκείνη καλύτερες μέρες. Και το λέω καλύτερες μέρες γιατί ο πληθυσμός το 1929 στην πλειοψηφία του ήταν προσφυγικός. Δεν είχαν περάσει ούτε 7 χρόνια από τότε που είχαν ξεριζωσεί οι άνθρωποι αυτοί από τις πατρίδες της Ανατολής και στην Καβάλα τα πρώτα χρόνια αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη. Και κλείνω λέγοντας ότι δεν ήταν μόνο το λιμάνι, ήταν και η επιθεώρηση των εργατικών κατοικιών που έκανε ο Βενιζέλος, των κατοικιών για τους πρόσφυγες, ήταν η αναφορά του σε έργα μεγάλα που θα γίνονταν. Θα σας πω κάτι, ότι διαβάζοντας κάποιους στις εφημερίδες διαπιστώνει ότι κάποια έργα που έλεγε τότε ο Βενιζέλος, ακόμα και σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί, όπως η σιδηροδρομική σύνδεση. Υπόσχονταν λοιπόν ότι θα συνδεθεί σιδηροδρομικά η Καβάλα με τη Δάμα, έτσι ώστε και τα προϊόντα να έρχονται στην Καβάλα. Πάντως, 29 Νοεμβρίου 1929 ήταν μια μεγάλη μέρα για την πόλη της Καβάλας με την θεμελίωση του λιμανιού. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και πολύ πιο ενδιαφέρον το πώς δημιουργήθηκε το λιμάνι, όλα αυτά τα έργα που μας είπατε να το ονειρευτούμε μέσα από τις εικόνες. Και εγώ τα ονειρεύομαι αλλιώς το πόσο δύσκολο ήταν αυτά τα έργα την εποχή εκείνης. Διότι τώρα έχουμε όλα τα μηχανήματα, έχουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε έργα και παρόλα αυτά δεν κάνουμε τόσα πολλά έργα. Την εποχή εκείνη που δεν είχαμε, αλλά είχαμε εργατικά χέρια, δείτε τώρα τι έχουμε φτιάξει. Πραγματικά τα εργατικά χέρια έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και βλέποντας κανείς τις φωτογραφίες που σώζονται, και θα σας πω ότι σύντομα θα σας φέρω μια σειρά από φωτογραφίες που ήρθαν στην κατοχή μου, είναι μοναδικές φωτογραφίες από την κατασκευή εκείνη που απεικονίζουν πρόσωπα στην κατασκευή. Εκατοντάδες ήταν αυτοί που δούλευαν και δούλευαν ένα 8ωρο την ημέρα. Και θα το πω και αυτό, μάλλον θα πρέπει να το πούμε, ότι η κατασκευή του έργου είχε και νεκρούς. Γινόταν ατυχήματα σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Και ατυχήματα και προφανώς τα μέτρα ασφαλείας που γι' αυτά μιλάμε σήμερα, εν έτη 2023, δεν ήταν και τα κατάλληλα για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν και κάποιοι άνθρωποι με την ίδια τους την ζωή προσέφεραν, εντός εισαγωγικών η λέξη, στην κατασκευή αυτή του λιμανιού. Μάλιστα, και πάμε λίγο και στο άλλο το θέμα, διότι το συγκεκριμένο θέμα του λιμάνι της Καβάλας θα ήθελα να το ξαναζητήσουμε. Σχολιάζοντας ναι, σας είπα, φέρω και ωραίες φωτογραφίες, ναι, και διότι θα τις δείξουμε για πρώτη φορά. Εγώ τα εργατικά αυτά χέρια που λέτε εσείς τους θεωρώ τους ήρωες της εποχής, διότι ναι, δεν είχαν τα μηχανήματα που έχουμε τώρα. Να σηκώνεις την πέτρα, να κάνεις όλα αυτά τα έργα είναι αρκετά δύσκολο, κύριε Παπακοσμά. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν πολύ σημαντικό το έργο της κατασκευής του λιμανιού της Καβάλας και έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια και ακόμα και σήμερα το έργο αυτό είναι αυτό που δίνει μια αναπτυξιακή νότα στην Καβάλα. Μπορεί τα τελευταία 20 χρόνια να το προσθέσαμε. Δηλαδή, ξέρετε, έχει μεγαλώσει η λιμενοβραχή, ένας κατά 80 μέτρα, με ένα έργο που έγινε την τελευταία δεκαετία. Όπως έχει θωρακιστεί. Δηλαδή,
Έχει μπει, σαν να λέμε, ένας δεύτερος μόλος με πέτρες, με όλη αυτή την υποδομή που την ξέρουν οι τεχνικοί, έτσι ώστε να αντέχει στους νοτιάδες. Γιατί αυτή η πόλη, κυρία Βασιλείου, πλήττεται κυρίως από νότιους ανέμους. Και ένας τέτοιος νοτιάς, το 2005, καταλαβαίνετε πόσα χρόνια μιλάμε, σχεδόν 20 χρόνια, το 2005, κατέστρεψε, δημιούργησε σοβαρές βλάβες στο λιμενοβραχίον, όπως σας είπα, που είχε αρχικά κατασκευαστεί. Έτσι λοιπόν ήταν η θριαλίδα, η αφορμή να γίνει ένα καινούριο έργο, εξίσου μεγάλο, της θωράκισης του προσύνεμου μόλου της πόλης. Έχουμε τον προσύνεμο και τον επίνεμο μόλο της πόλης. Έργα μάλιστα που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα, δεν είναι πολύ μακριά. Και λόγω αυτών των έργων, κυρία Βασιλείου, για να τα μαθαίνουν οι τηλεθεατές μας. Είχαμε και την κατασκευή, την ολοκλήρωση της κατασκευής των πλωτών εξεδρών μέσα στο λιμάνι. Έπρεπε να γίνουν αυτά τα δύο, δηλαδή θωράκιση του λιμανιού, επέκταση του λιμανιού, για να έρθει μετά να γίνει και το έργο της τοποθέτησης των πλωτών εξεδρών, που φιλοξενούν πάρα πολλά σκάφη αναψυχής και δίνουν μια πολύ πολύ όμορφη εικόνα στην πόλη μας. Μάλιστα. Και πάμε και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, γι' αυτό και την τιμούμε κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου. Όπως είπαμε στην αρχή, γιορτάζει η πολεμική αεροπορία. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα και για την δική μας τη χώρα, αλλά όπως και για όλο τον κόσμο. Η αεροπορία πλέον είναι αυτό το μέσο που στην ουσία καθορίζει την έκβαση πολέμων. Και ταυτόχρονα είναι η αεροπορία το σώμα εκείνο που μας προστατεύει, η δύναμη αποτροπής, φύλαξης των θαλάσσιων, χερσαίων και εναέριων συνόρων της χώρας μας. Και η χώρα μας, κυρία Βασιλείου, έχει μία από τις καλύτερες, εκπαιδευμένες, καλύτερες αεροπορίες πολεμικές σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί η πολεμική μας αεροπορία δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη. Τα αεροσκάφη τα καινούρια, τα παλιά, η υποδομή που υπάρχει. Κυρίως είναι οι άνθρωποι της. Και δεν είναι μόνο οι πιλότοι μας. Είναι και οι άνθρωποι που υπηρετούν στο έδαφος, οι τεχνικοί, αυτοί που υποστηρίζουν ένα αεροσκάφος όταν βρίσκεται στον αέρα. Και σας το λέω έτσι γιατί είχα την ευτυχία, θα το πω έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά να έχω υπηρετήσει την θητεία μου τη στρατιωτική στην πολεμική αεροπορία. Σε μια εποχή που η θητεία ήταν σχεδόν 2 χρόνια. Λιγότερο από 2 χρόνια, ήταν 20 μήνες και η συμβίωση, αν θέλετε, ήταν μήνες προσωπικά για μένα, μήνες πανεπιστημίου. Αυτά που έμαθα και διδάχτηκα και δίπλα στους ανθρώπους που πετούν, αλλά και δίπλα στους ανθρώπους που υποστηρίζουν αυτούς που πετούν στην πολεμική αεροπορία. Η πολεμική μας αεροπορία, που είναι το νεότατο όπλο σώμα που υπάρχει στη χώρα μας, δημιουργήθηκε ουσιαστικά με την ναυτική πολεμική αεροπορία το 1911. Και αυτό το οφείλουμε στον μεγάλο άνδρα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και εξελίχθηκε ως ξεχωριστό όπλο στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Η πολεμική αεροπορία με αεροδρόμια σε ολόκληρη την χώρα είναι, θα έλεγα, ο φύλακας άγγελος όλων μας. Και το λέω έτσι, το ότι εμείς σήμερα έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητούμε, να μιλούμε, να πηγαίνουμε στα σπίτια μας, να πηγαίνουμε στις διασκεδάσεις μας, στις δουλειές μας. Το οφείλουμε, κυρία Βασιλείου και αγαπητοί τηλεθεατές, σε αυτά τα παλικάρια και στις γυναίκες και στους άνδρες της πολεμικής μας αεροπορίας που επαγρυπνούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Άρα λοιπόν, οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να πούμε ένα ευχαριστώ και οφείλουμε να τους τιμούμε και να κάνουμε αναφορά στο έργο τους, αυτό το εθνικό έργο, έστω και αυτές τις μέρες που ακολουθούν, που είναι οι μέρες της πολεμικής μας αεροπορίας. Η πολεμική αεροπορία έχει τους αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ ως προστάτες της. Έτσι λοιπόν, μαζί με την θρησκευτική εορτή που γίνεται στα αεροδρόμια, τα αεροδρόμια ανοίγουν και υποδέχονται το κοινό. Και υποδέχονται μικρούς και μεγάλους για να δει ο ελληνικός λαός, και ειδικά οι νέοι, την πολεμική μας αεροπορία και, επαναλαμβάνω, τους ανθρώπους της πολεμικής αεροπορίας. Εδώ λοιπόν στην Καβάλα, στην περιοχή μας, έχουμε το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος στη Χρυσούπολη, που παράλληλα είναι και πολεμική αεροπορική βάση, και κάθε χρόνο γίνονται οι καθορισμένες εκδηλώσεις και οι εκθέσεις είτε των αεροσκαφών, είτε μέσα από τις φωτογραφίες των οπλικών συστημάτων και των οπλικών συστημάτων,
που υπάρχουν στο αεροδρόμιό μας. Τα παλαιότερα χρόνια, τουλάχιστον αυτά που έχω προλάβει εγώ, οι αντίστοιχες αυτές εκδηλώσεις γινόταν στο αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα. Και μάλιστα τότε έχει να κάνει στην αρχή της δεκαετίας του 1990, είχαμε την τύχη να πετούμε και με αεροσκάφη. Τα αεροσκάφη ιδιωτικά, έτσι. Ο Παπαθεοχάρης ο Μέγκας από το Πολύστυλο είχε αεροσκάφος και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και αν μην τι άλλο και αυτούς που είχαμε την κάμερα, την τηλεόραση δηλαδή, μας έκανε μια βόλτα πάνω από την Καβάλα. Το ίδιο έκανε αργότερα και ο γιατρός ο Θανάης ο Βαφιάδης, ο φίλος ο γιατρός ο Θανάης ο Βαφιάδης, και αυτός είχε αεροσκάφος. Μικρά αεροσκάφη, σαν αυτά που χρησιμοποιεί περίπου έτσι να το πω για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, η Εγνατία Aviation. Και με αυτόν τον τρόπο και εμείς ως εκπρόσωποι του τύπου, των εφημερίδων, των μέσων ενημέρωσης, νιώθαμε την γιορτή. Λίγο το άγχος της πρώτης έτσι πτήσης είναι χαρακτηριστικό. Δεν είναι το ίδιο όπως πετάς με το αεροπλάνο της γραμμής. Είναι κάτι το διαφορετικό. Εγώ θα πω είναι κάτι το όμορφο. Και βλέπεις, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, τον κόσμο από ψηλά. Πολύ ενδιαφέρον. Πολεμική αεροπορία και θυμάμαι και πέρσι είχαν πραγματοποιηθεί αυτές οι εκδηλώσεις. Ήταν η χρονιά η μεταβατική μετά την πανδημία του κορονοϊού. Πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Είναι το εκκλησιαστικό μέρος στην αρχή, με την δοξολογία εκεί που γίνεται στο εκκλησάκι των Αρχαγγέλων που υπάρχει στην είσοδο της μονάδας. Η επίσκεψη μετά στο υπόστεγο του αεροδρομίου, όπου υπάρχει η παρουσίαση των οπλικών συστημάτων. Υπάρχουν και κάποια αεροσκάφη τα οποία δεν πετούν ως έκθεμα, εκθεσιακό έκθεμα, τα αεροσκάφη τύπου F5. Και φυσικά, όπως σας είπα, αυτή η γνωριμία με τους ανθρώπους της πολεμικής αεροπορίας είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό πράγμα. Μακάρι φέτος, δεν ξέρω το πρόγραμμα, ίσως δημοσιογραφικά να το έχετε κι εσείς τις επόμενες μέρες, να έχουμε και κάποιο εν ενεργεία πολεμικό αεροσκάφος εδώ, για να θαυμάσουμε και το αεροσκάφος και τον πιλότο του. Οπότε ξέρετε, την προηγούμενη Κυριακή στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάληρο, έγινε μια επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής μας αεροπορίας. Όλοι οι τύποι των αεροσκαφών και μάλιστα και το αεροσκάφος Zeus F-16. Και για να σας θυμίσω, είναι το αεροσκάφος που έκανε τις πρώτες του επιδείξεις εδώ στην Καβάλα. Στην διάρκεια των πρώτων και των μετέπειτα που γίνανε όσα γίνανε, τον air show που έκανε η πόλη μας, όπως και τα αεροσκάφη που απογειώνονται από την Καλαμάτα, όπου και αυτά και εκπαιδευτικά και αεροσκάφη επίδειξης, ο πιλότος δείχνει την ικανότητά του για τις δυνατότητες του αεροσκάφου. Η πόλη μας είχε αυτή τη χαρά, κυρία Βασιλείου, να τα έχει όλα αυτά πριν από μερικά χρόνια και θυμάστε, αν και είστε αρκετά μικροί, το τι γινόταν στην παραλία της Καβάλας και όχι μόνο. Ας ευχηθούμε ότι θα το δούμε ξανά και έτσι να σας πω, άκουσα και έμαθα και από τον κύριο Λιμπεράκη που έχει την Εγνατία Aviation ότι έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν κάτι, να κάνουν κάτι στον Αμυγδαλεώνα. Μακάρι, ευθαρσώς δηλώνουμε με τις όποιες μικρές ή μεγάλες δυνάμεις έχουμε γνώση ή οτιδήποτε άλλο ότι είμαστε μαζί τους σε κάθε τέτοιο εγχείρημα, σε ένα εγχείρημα που προέβαλε την πόλη μας και την έκανε γνωστή την πόλη μας. Κυρία Βασιλείου. Πολύ σωστά. Και σας το λέω όχι εγωιστικά, γιατί το πρώτο Καβάλα Air Show ήμασταν και πάρα πολλοί άνθρωποι που βοηθήσαμε, βάλαμε ένα πετραδάκι. Σας το λέω γιατί πραγματικά τέτοιου είδους εκδηλώσεις πάνε τις πόλεις και τον τουρισμό, τον απογειώνουν. Απογειώνουν, αύξησαν πάρα πολύ την οικονομία του τόπου και νομίζω δεν υπήρχε κάποιος που να μην ήρθε από πολύ μακριά να δει το air show, κύριε Παπακοσμά. Και τα πρώτα αλλά και τα τελευταία. Καλές χρόνια. Είναι όλα αυτά που κάνουμε τις εκδηλώσεις, χορούς, πανηγυράκια, σουβλάκια. Αλλά ήταν και λόγω κάτι εκλογών, σε λόγω εκλογών πήγαμε και πολύ και πήραμε και αρκετά κιλά. Αλλά εντάξει, ας κάνουμε και κάτι διαφορετικό έτσι, να δείξουμε ότι αυτή η πόλη έχει μεγάλες δυνατότητες. Μακάρι να ξαναεπιστρέψει. Θα σταματήσω εδώ. Είναι ένα όνειρο για μας, αλλά μακάρι. Ποτέ δεν ξέρεις, τα όνειρα γίνονται και πραγματικότητα. Έτσι, ο κύριος Λιμπεράκης και οι συνεργάτες του, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αποφασισμένοι να κάνουν κάτι, ίσως διαφορετικό, ίσως πιο όμορφο. Ας τους αφήσουμε να ξεδιπλώσουν τις σκέψεις τους. Και το ταλέντο τους. Και το ταλέντο τους. Λοιπόν, κύριε Παπακοσμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και ρεπορτάζ μαζί σας την ημέρα της πολεμικής αεροπορίας. Νομίζω ότι το ζητάω μόνη μου, αλλά πήραν και την απάντηση μόνη μου. Αλλά ξέρω ότι ο κύριος Παπακοσμάς πάντα μας στηρίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή ευχαριστώ. Την συνέντευξη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό βράδυ. Καλό σας απόγευμα. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε την εκπομπή μας για σήμερα και θα συνεχίσουμε έτσι με ιστορικές αναδρομές, αλλά θα πάμε μέχρι την Λεκάνη. Θα πάμε μέχρι την Λεκάνη όπου είχαμε την τιμή να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κούτρα, τον συγγραφέα, ο οποίος μετακόμισε στην Λεκάνη, έγραψε ιστορία για τον τόπο του και μάλιστα για αυτή την ιστορία που έγραψε για τον τόπο του έγινε και πρωτοσέλιδος στις τουρκικές εφημερίδες. Πάμε να τον ακούσουμε. Να σας πω ότι τον όρο συγγραφέας είναι λίγο πλεοναστικός για μένα, με την έννοια ότι δεν είμαι συγγραφέας, απλώς έχω κάνει 2-3 απονήματα που αφορούν τη ζωή των κατοίκων της γενέτειράς μου, της Λεκάνης, και στην ουσία μ' αρέσει και είμαι βέβαια εκπαιδευτικός. Η ιδιότητά μου είναι εκπαιδευτικός, τώρα βέβαια συνταξιούχος. Περίμενα να σας πω την αλήθεια ότι θα συζητούσαμε σήμερα για την 50η επέτειο του Πολυτεχνείου, μια και είναι ο μήμνας Νοέμβρης που έρχεται η επέτειος αυτή η ιστορική. Γιατί έζησα και αυτά τα γεγονότα, αλλά αυτά είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αν θέλετε να πούμε, όπως προείπατε, για τα συγγράμματα που έχω κάνει για την πατρίδα μου. Τι θέλετε συγκεκριμένα να σας πω? Να πούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτό, γιατί ναι, μου είπατε είστε βιολόγος, εκπαιδευτικός βιολόγος. Ναι, εκπαιδευτικός βιολόγος για πάνω από 30 χρόνια σε όλα τα λύκεια της Καβάλας. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται είστε πολύ μικροί και δεν γνωρίζετε κάποια πράγματα. Ήμουνα και αντιδήμαρχος πολιτισμού στην Καβάλα, στο Δήμο Καβάλας, και δημοτικός σύμβουλος βέβαια, καθώς επίσης είναι γνωστά στο κοινό της πόλης. Ήμουνα και υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Ορεινού με έδρα τη Λεκάνη. Και για 8 χρόνια ήμουνα στην αντιπολίτευση. Παρόλα αυτά, η μεγάλη μου αγάπη για τον τόπο, για τη γενέτειρά μου, θα έλεγα έτσι χωρίς καμιά δόση υπερβολής, παθολογική αγάπη, με έκανε να ασχοληθώ από πολύ παλιά με τον τόπο μου. Όταν βέβαια συνταξιδοτήθηκα και είχα τη μητέρα μου ασθενή μέχρι να καταλήξει, και είχα χρόνο να ασχοληθώ στο σπίτι, από τις ιστορίες που μου λέει και τα λοιπά, άρχισα να παίρνω σημειώσεις, να καταγράφω, και έτσι για την ζωή των προσφύγων κατοίκων της Λεκάνης, και έτσι εξέδωσα το 2014 το πρώτο βιβλίο με τίτλο «Οι ρίζες μας, οι μνήμες μας», όπου περιληπτικά μπορώ να αναφέρω είναι η ζωή των προσφύγων της ορεινής Λεκάνης, που ήρθαν και καταστάθηκαν σε αυτόν τον τόπο από το 1922 μέχρι το 1924. Έχουμε 100 χρόνια φέτος και... Αυτό περιλαμβάνει ιστορίες, μαρτυρίες, φωτογραφίες των προγόρων που ήρθαν ως αρχηγοί οικογενειών και εγκαταστάθηκαν στο χωριό, και διάφορες ιστορικές περιόδους της περιοχής, όπως είναι η βουλγαρική κατοχή, με ανέκδοτα ντοκουμέντα, τα οποία βρήκα στο ιστορικό αρχείο της πρώτης πρωτεύουσας του Βουλγαρικού κράτους, το Βελίκο Τάρνοβο, όπου καταγράφονται τα βιβλία των νέων που πήγαιναν στα καταναγκαστικά έργα επί βουλγαρικής κατοχής. Εδώ δεν είχαμε ως γνωστόν γερμανική κατοχή, αλλά είχαμε τους Βουλγάρους νεοφασίστες, συμμάχους τους. Λοιπόν, μεταξύ αυτών των νέων βρήκα και το όνομα του πατέρα μου, και γι' αυτό εγώ με πάθος έψαξα να βρω, ο οποίος για 3 χρόνια με άλλα παλικάρια των νομών Σερών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, 20-21 ετών, πηγαίναν ως γνωστό στη Βουλγαρία για αυτόν τον σκοπό. Αυτό είναι το πρώτο πόνημα. Το δεύτερο, για το οποίο μου κάνατε νήξη προηγουμένως, είναι αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε στους τηλεθεατές, εδώ πέρα στην κάμερα. Αφορά μια άλλη ιστορική περίοδο της γενέτειράς μου. Εντάξει, στο πρώτο βιβλίο κατέγραψα τους πρόσφυγες, δηλαδή από τον Πόντο κατά 90% και από τη Μικρά Ασία κατά 10%. 100% όμως πρόσφυγες της Λεκάνης. Και αναρωτιόμουν, επειδή είχα βρει κάποιες παράξενες πέτρες με κάποια παράξενη, με εισαγωγικά, γραφή, μπορούμε να δείξουμε κάποια για να δουν οι τηλεθεατές μας, αυτή είναι εδώ πέρα, στην περιοχή που, που είναι επιτύμβιες οθωμανικές στήλες. Και άρχισα να αναζητώ αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούσαν εδώ πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών. Τι ήτανε, ποιοι ήτανε, τι στοιχεία είχα. Τα ελάχιστα που βρήκα ήταν αυτά. Οι επιτύμβιες οθωμανικές στήλες, κάθισα, τις μελέτησα, κάλεσα έναν
εξαιρετικό καθηγητή οθωμανολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, που με έκανε τη μετάφραση, δυο φορές ήρθε, έκανε μελέτες και αυτός και μου δώσει το δικαίωμα να κάνω κι εγώ αυτό το πόνημα, όπως και εγώ του έδωσα το ελεύθερο να κάνει ανακοινώσεις επιστημονικές που ήθελε αυτός και ευχαριστήσαμε ο ένας τον άλλον. Τι μένει αυτό από αυτή τη δουλειά? Μένει ένας σεβασμός προς την ιστορία, τη ζωή των ανθρώπων που ζήσανε πριν την έλευση των προγόνων μου σε αυτόν τον τόπο. Τι ακολούθησε, έγινε γνωστό, παρουσιάστηκε το βιβλίο το 2018 τον Νοέμβριο, αυτή την περίοδο δηλαδή, τα μέσα, 15 Νοεμβρίου αν θυμάμαι καλά, γιατί μετά αρρώστησα, βιαζόμουν να το παρουσιάσω. Έγινε γνωστό, παρουσιάστηκε στην Καβάλα, έγινε γνωστό στην ευρύτερη περιοχή, εκδόθηκε στην Ξάνθη, από τον κύριο Σπανίδη, εκδόση Σπανίδη, άρχισε να γίνεται γνωστό. Εγώ διέβλεπα ή ευχόμουν την πιθανότητα να γίνει γνωστό και στους γείτονές μας, για να τους πω ευθέως ότι εμείς σεβόμαστε τα μνημεία ιστορικά, θρησκευτικά, της πίστης, της λατρείας και τα ταφνικά μνημεία ενός πληθυσμού που έζησε ιστορικά 500 χρόνια σε αυτήν την περιοχή. Ψάχνοντας όμως, τι άλλο ενδιαφέρον βρήκα και είναι μοναδικό. Μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας του 1530 επί Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς αναδεικνύει, την έχω δυο σελίδες, μεταφρασμένη εδώ πέρα, αναδεικνύει ότι ο πληθυσμός της ορεινής περιοχής ήταν κατά 90%, το 1530 είχαν περάσει ήδη 160 χρόνια κατοχής των Τούρκων, των Οθωμανών. Οι πληθυσμοί σε εκείνη την περιοχή, επειδή ήταν απομονωμένοι, ήταν χριστιανικοί. Πομάκοι χριστιανοί υπήρχαν, αυτό δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί, μέχρι την παλιά Καβάλα. Λοιπόν, τι συνέβη όμως στη διάρκεια αυτών των ετών? Προφανώς και υπάρχουν 7 λόγοι καταγεγραμμένοι για τους οποίους ο πληθυσμός εξισλαμίστηκε. Προσπαθήσατε μέσα από τα βιβλία σας, αυτά που γράψατε, να δώσετε ένα μήνυμα στην γείτονα χώρα. Μπορεί το 2018 που μας λέτε να μην πέρασε αυτό το μήνυμα, ωστόσο ήρθαμε στο 2023 που το μήνυμα αυτό όχι μόνο το λάβανε, αλλά το βιβλίο σας έγινε και πρωτοσέλιδο σε γνωστή τουρκική εφημερίδα. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα, άμα μου επιτρέπετε να σας πω ότι μόλις άρχισε να γίνεται γνωστό και το μάθανε απόγονοι των προσφύγων που αντιλάγησαν, Τούρκοι δηλαδή σημερινοί, στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν ένα σύλλογο με πολύ έξυπνο τίτλο, το υπογραμμίζω και το παραδέχομαι ότι είναι έξυπνος, λέει «Σύλλογος Απογόνων των Προσφύγων της Συνθήκης της Λοζάνης». Εδώ είμαστε, τους λέω, ήρθαν με ένα λεωφορείο στο χωριό, θα μου εξηγήσετε τι σημαίνει η Συνθήκη της Λοζάνης, γιατί μου ζητήσαν αν μπορούν να δουν αυτό που έχω στήσει εγώ με τις επιτύμβιες στήλες. Προφανώς λέω, το επιθυμώ, όμως θα μου εξηγήσετε. Και εκεί άρχισε η κουβέντα, όπου είδα, επειδή ήταν μορφωμένοι και τα λοιπά, γνωρίζανε, δεν ήταν φανατικοί ούτε... Λέω, μόνο φανατικοί μουσουλμάνοι να μην είστε, θα σας υποδεχτώ στο σπίτι μου, να πάμε να τα δούμε. Τέλος πάντων, σε μια επόμενη επίσκεψη, κατενθουσιασμένοι βγήκαν. Ήταν να μείνουν 10 λεπτά, μείναν 2 ώρες, γιατί μιλήσαμε και για τον εξισλαμισμό. Τους είπα, τους σέβομαι, γιατί παλιά ήταν και χριστιανοί, λέω. Χωρίς να είμαι φανατικός, λέω, υπέρ του χριστιανισμού, του μουσουλμανισμού. Ήταν άνθρωποι που πιστεύαν και ήταν χριστιανοί. Μα πώς? Λέω, θα γνωρίζετε για τον εξισλαμισμό. Και έγινε κουβέντα. Δηλαδή, με αυτή την επαφή, πιστεύω, στη βάση, κάνουμε μια δουλειά με τον γειτονικό πληθυσμό, γιατί και αυτοί δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία ή δεν τους διδάσκουν. Γιατί πιστεύω ότι αν δεν γνωρίσουμε την ιστορία μας, δεν μπορούμε ούτε σήμερα να μιλάμε για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, γιατί αναγκαστικά πρέπει να μιλάμε. Λοιπόν, και συνέχισε αυτή η ιστορία και έρχονται κάθε χρόνο και βρήκα ένα γλυκό μπελά, έχω βάλει στο κεφάλι μου, γιατί κάθε τόσο, κανένα Σαββατοκύριακο, έρχονται, τηλεφωνάνουν, μαθαίνουν και λυπάμαι που πολλοί δεν γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα. Τελευταία που ήρθαν ένα ζευγάρι από μια πόλη που λέγεται η Σπάρτα, στο κέντρο, όπου το ζευγάρι ήταν και αυτοί βιολόγοι. Δεν μιλούσαν ξένη γλώσσα και αναγκαζόμουν να μιλάω με νοήματα, αλλά καταλάβαν το νόημα της εργασίας που έκανα και έμειναν ευχαριστημένοι.
οι άνθρωποι και συγκινημένοι, θα έλεγα. Δηλαδή, για να καταλήξουμε με αυτό το βιβλίο, το δεύτερο, που έχει μια άλλη μοναδικότητα, είναι το μοναδικό που περιγράφει μνημεία Βυζαντινά στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και για σήμερα. Κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας αύριο στις 5.30 το απόγευμα εδώ στο Μαζί στο Ένα Channel. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. We'll be right back.